Γεια σας, παιδάκια! Γεια σας, παιδάκια! Εντάξει, δεν μυρίζει κατούρμα, λογικά δεν κατουρίσατε κάτι. Κόρη κοντρβάνι παρκίγω, όνειρο νύλ το Christmas Day. Γεια! Μόλις γύρισα από το σεμινάριο Παύλο Αμαδικό, ημέρα δεύτερη. Είμαι εξαντλημένη συναισθηματικά, αλλά πολύ έτσι ανακουφισμένη και με διάβγεια. Αλλά θέλω και ένα μικρό break τώρα, λίγο να δω ότι νιώθω και πως είμαι. Βλακία έκανα, ας μην αφήνω που φάνε εδώ και κατουρηθεί τίποτα. Γεια, πείτε παιδάκια, πεινάμε. Οχ! Μαλακισμένα, σας αγαπώ! Πώς σου φαίνεται το δέντρο από κοντά? Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτός ανεβαίνει όλη την ώρα? Όχι ρε, δεν ανεβαίνουν καθόλου. Η αλήθεια είναι. Ναι, αχ, μου δίνει φιλιά. Αχ, θα τρελαθώ. Δεν μου φιλιά. Τρελαθώ. Καλά, είναι πολύ αγαπητέ. Σε υιοθετήσω. Πάρτον. Σε κλέψω. Πάρτον. Αλήθεια. Ναι, τόσο χαλιά. Αχ, ψυχή μου. Αχ, αγάπη μου. Ναι, εγώ θα σε πάρω και θα στείλω τη Ρίρη εδώ πέρα. Έλα ρε. Το αγαπώ. Παιδιά, η Λίνα ήταν το άτομο που παλιά δεν πλησίαζε γάτα και ναι. Τις φοβόταν και τις χεζότανε. Μέχρι που ο σύντροφός της πήρε, ρε παιδί μου, γατί και τώρα κάπως έχει εξοικειωθεί. Έλα και με τα δικά μου γατιά. Ναι, αυτός είναι το κάτι άλλο. Μα δεν το φοβάμαι, βλέπεις, ό,τι και να κάνει, δεν φοβάμαι, ναι, εντάξει. Να φοβάσαι μόνο μη σου κατουρείς τίποτα, κατά τα άλλα, αλλά καλά. Δεν πειράζει, θα τα πλύνουμε. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολύ εκεί έξω, το ξέρω, που βαριούνται πολύ να κάνουν δουλειές όπως πιάτα και τέτοια, γι' αυτό συνέχεια το σπίτι μου γίνεται εύκολα μπουρδέλο. Αλλά μπορώ να τα κάνω πιο εύκολα όταν έχω παρέα. Οπότε είπα τώρα τη Λίνα, Λίνα, πρέπει να κάνω πιάτα, οπότε θα μου κάνεις παρέα. Εννοείται. Αφού αράξαμε λίγο και της είπα πώς πήγε όλα αυτά, τα μάτια και όλα αυτά, κλασικά όλες πρέπει να τους κάνω update. Βέβαια η Λίνα προς το παρόν ψαχουλεύει τι θα πάρει από τα PR που δεν θέλω. Δεν σου πάρε για το ομαδικό. Που είναι λίγο μίξ, είναι λίγο σεμινάριο τύπου συγκεκριμένο θέμα. Πάντα αυτό που οι ασθενείς που είναι σε αυτό το group έχουν το θέμα. Π.χ. εγώ που είμαι πολύ people pleaser και έχω αυτά τα issues που ξέρεις ότι έχω. Ξέρεις, μιλάμε λίγο γι' αυτό, πώς πηγάζει, πώς δημιουργείται. Κάνουμε σωματικές ασκήσεις γιατί αυτή κάνει σωματική. Και μιλάμε κιόλας. Δηλαδή είναι ένα μίξ. Και ήταν 10 με 5 Σάββατο Κυριακή. Εγώ όταν πήγα εκεί και είδα ποιοι είναι, σε φάση τι κοινό έχω τώρα, γιατί έχει και κατοικυρίες, έτσι. Αλλά βέβαια με μία γυναίκα, τύπου παντρεμένη, παιδιά και αυτά, έχουμε full ίδια θέματα. Πόσο χρόνο είναι? Καλά, δεν ρώτησε. 60 ώρα! Δεν μπορώ εύκολα να αποτύχω πόσο χρόνο είναι ο άλλος. Είναι χειρότερη στο να προσδιορίζω ηλικία. Μεγάλη, τέλος πάντων. Ναι, είναι γυναίκα με άντρα, με δύο παιδιά. Ξέρεις, νοικοκυρά, κυρία. Και είχαμε φούλη, δηλαδή. Κάναμε μια άσκηση και λέγαμε πώς αισθανόμαστε. Και λέγαμε το ίδιο πράγμα. Ότι εγώ νιώθω αυτό, κάνω αυτό στη ζωή μου και δεν μ' αρέσει. Και είμαι σε φάση, φίλε. Αρχικά, μπράβο της! Θαύμασα πολύ που είχε τόσες γυναίκες. Καλά, ήταν δύο άντρες και αυτή ήταν ψιλομεγάλη. Όχι, ο ένας ήταν ψιλομεγάλος, ο άλλος πιο νέος. Αλλά ρε παιδί μου, ψάχνονται. Δεν το αφήνουν ότι άμα μεγάλωσα, πάει έτσι είναι η ζωή, οκ. Okay. Και συμβιβά. Δηλαδή, θαύμασα που παρά την ηλικία το κάνουνε. Και επίσης με έπιασε και το. Ρε παιδί μου, εγώ δεν θέλω να φτάσω αυτή την ηλικία και να ζορίζομαι ακόμα τόσο με τέτοια θέματα. Και μου έδωσε πολύ, ξέρεις, κίνητρο, τύπου, οκ, okay, πάμε να το δουλέψουμε, αφού μπορεί αυτή που και τώρα ποτέ δεν είναι αργά, μπορώ κι εγώ και αυτό. Δεν είναι άσχημα, δεν είναι η Λίνα τώρα ψαχουλεύει τα συρτάρια με τα καλλιτικά μου που είναι το αγαπημένο της πράγμα, γιατί είναι full, της αρέσει το μακιγιάζ. Να δείξω αυτό! Όχι, αυτό θα δείξω στον τικλάτερ, μην το δείξεις τώρα. Και τώρα έτσι φάσει, α, αυτό το δοκίμασες, τι λέει, και της κάνω personal review. Βέβαια τα περισσότερα δεν τα έχω φορέσει και πάρα πολλά, δεν προλαβαίνω. Πρέπει να
ξαναπιάσω το μακιγιάζ. Α, τελείωσα, δεν το πιστεύω. Με βοήθησε πολύ που κάναμε παρέα. Δεν έρχεσαι και αύριο που θα κάνω το δωμάτιο. Θα το εκτοπίσω, το είδες πως είναι. Όχι, δεν μπήκα μέσα, έχεις κλειστεί πόρτα. Έλα, να δεις. Καλά, μην πνίγεις. Ο Χριστός. Μωρή, τι είναι αυτό εδώ, ρε. Αποκλείεται. Λύσε μου μία απορία. Ναι. Αυτό τι είναι. Αυτό είναι για τις μίξες μου. Κολόχαρτο, αλήθεια. Ρε, έχω αλλεργίες. Το βράδυ με πιάνει τρελό μπουκό. Και συγγνώμη, ξαπλώνεις εδώ και έχεις το κολόχαρτο εδώ. Όχι, το είχα εκεί. Απλά τώρα δεν ξέρω, είχε πέσει και το έβαλα εκεί. Και σε περίπτωση που ξεμείνει, υπάρχει κι άλλο. Να σου πω κάτι. Μόλις ξαπλώνω το βράδυ, δηλαδή είμαι καλά όρθια, μόλις ξαπλώνω, δεν ξέρω, κατεβαίνει όλη η μίξα, όλος ο καταράχτης εδώ. Και αρχίζω και πνίγομαι. Και εκεί. Εννοείς εκεί. Εσύ βγες από εδώ γιατί θα μου κατουρίσεις τίποτα. Λοιπόν, έλα μια μέρα να με βοηθήσεις. Δεν θα κάνεις κάτι όπως τώρα. Απλά θα κάθεσαι και επειδή θα μιλάμε θα τα κάνω. Θα κάτσω. Θα έρθω. Πότε θες να το κάνουμε. Έρχομαι και αύριο. Ό,τι μου πεις. Να σε σώσω από αυτό το δράμα. Δεν μπορώ να το βλέπω. Ναι, Λίνα, μπορώ και κοιμάμαι και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλήθεια. Ρε, λειτουργώ μια χαρά. Δεν μ' αρέσει. Προτιμώ να είναι τακτοποιημένα. Αλήθεια. Αλλά όταν έχω πολλή δουλειά και ετοιμάζω outfits αυτό. Δεν μπορώ εκείνη την ώρα να τα βάλω στο δίσκο. Έχω θέμα στον εγκέφαλο. Και μετά γίνονται έτσι. Αλλά μέχρι να τα φτιάξω, δεν με πειράζει. Αλήθεια. Είμαι οκ. Okay. Βέβαια οι περισσότεροι φρικάρουνε. Εγώ αλλά... τα ψυχολογικά. Το ξέρω. Εγώ είμαι οκ. Okay. Που είμαι και ακατάστατη. Ξέρω. Δεν είσαι ακατάστατη. Λίγο. Εγώ είμαι γαμισέτ. Αλλά δεν με πειράζει. Προτιμώ να είναι τακτοποιημένα εννοείται. Αλλά και να μην είμαι οκ. Okay. Η μάνα και σου είναι τρελή. Η μάνα σου. Και κάπως το έχω αγκαλιάσει αυτό. Είμαι οκ okay με αυτό. Δεν είναι καλά η μάνα σου. Θα σου πω όλα. Όταν κάνω τον declutter, να πεις άμα θα μπορείς. Θα πετάξεις και αυτά. Έχεις κάτι άλλο να πετάξω, έχεις και εκεί πέρα. Πέρα από πράγματα πήρα και σκουπίδια. αυτό είπε. Τόσα καλλιτικά σου δίνω. Κάτσε γιατί αυτό στο Sky τελευταία στο τέτοιο πάει βόλτα. Αγόρι μου. Τώρα εγώ. Θέλω να πιω ποτό, κατάλαβες. Που δεν θα πιω. Γιατί αλκοόλ πλένω. Πλένω. Έπλαινα πριν. Πλέον πίνω μια φορά το μήνα, max. Άντε, άμα είναι γιορτές, μπορεί να πιω δύο. Αλλά γενικά το έχω κόψει, ρε παιδί μου. Έτσι, σε περιστάσεις που το κάνει και πιο καλό γιατί το απολαμβάνω πιο πολύ. Είναι πιο special day. Αλλά ρε παιδί μου, θέλω, ξέρεις, αυτό που βγαίνει έξω. Που λέω θα πάω για ποτό, αλλά δεν πιω αλκοόλ, αλλά είναι το. Θα μπορούσα να μην πάω και να κάνω την παλικαριά να φτιάξω και το δωμάτιό μου. Αλλά δεν θέλω. Οπότε θα κάνω αυτό. Και αν μετά έχω κουράγιο, θα κάνω και το δωμάτιο. Αν δεν έχω κουράγιο, θα κάνω αύριο. It is completely fine. Από τους βασικούς λόγους που απολαμβάνω να μένω μόνιμο αυτή τη στιγμή, μένω πρώτη φορά μόνιμο. Γιατί έμενα με τους γονείς μου, μετά κατέβηκα, συγκατοίκησα με την Άννα Μαρία, μετά συγκατοίκησα με τον πρώην μου. Ωραία ήτανε. Με βλέπω στο μέλλον, εννοείται να μένω. Ναι, παιδί μου, είμαι σύντροφο και όλα αυτά. Είμαι φουλ, μ' αρέσει. Αλλά για αυτή τη φάση της ζωής μου, που βρίσκω τον εαυτό μου, που θέλω να... Όχι, που βρίσκω τον εαυτό μου, τελεία, δεν θέλει. Μέσα σε αυτήν την ομπρέλα μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα που θέλω. Μου αρέσει πάρα πολύ που μένω μόνο μου και κάνω ό,τι σκατά γουστάρω, τα κάνω σκατά, τα κάνω, είναι φάσεις που είναι όλα τέλεια, δηλαδή... Ό,τι θέλω, προσπαθώ να ακούω πολύ τις ανάγκες μου, να βρω την ελευθερία μου, να ξεμπλοκαριστώ. Γενικά δουλεύω και πολύ θέματα people pleasing, λόγω ξέρω εγώ δικών μου τραυμάτων, καταστάσεων. Και γενικά έχω πολλή δουλειά ακόμα να κάνω, αλλά σίγουρα έτσι η αυτονομία μου αυτή τη στιγμή και η ανεξαρτησία μου μου κάνει πολύ καλό σε αυτό το στάδιο. Αυτή έτσι η λίγο υγρή σκιά μου αρέσει. Που έχω βάλει τώρα πολύ λίγο, ίσα να κάνει λίγο bling-bling. Αλλά μπορείς να τη δουλέψεις και να την κάνεις. Είναι από MAC ή Babe in Charms. Μπορείς να την κάνεις και πιο έντονη και πιο γιορτινή και πιο... Αλλά έτσι για εύκολο glam. Δεν θέλω να γίνω glam, απλά έτσι. Ένα bling-bling, μ' αρέσει. Είναι εύκολο. Δεν φαίνεται καλά από εδώ, είναι το φως. Πολύ beauty, έβγαλα για να το δείτε. Γιορέκ, σου πάει ακραία το δέντρο, ε. Λέω να βάλω καλά πήγε αυτό. Λέω να βάλω αυτή τη φούστα. Είναι midi. Έχει και το σετάκι της. Που είναι το boost αυτό. Μπαίνει έτσι από πάνω. Θα ήταν hot.
Είναι το αντίστοιχο όλο μαύρο που φόρεσε στο Madwalk, αυτό είναι το χακί του. Αλλά δεν είμαι σε αυτό το mood, είμαι σε mood, θέλω να είμαι λίγο αλλά θέλω να είμαι χαλαρή. Οπότε λέω να βάλω φούτρι γιατί θα πάω και μεταξουργείο ρε παιδί μου, πιο chill. Οπότε θέλω κάτι έτσι ενδιάμεσο, για να δω, αμ' αρέσει, θέλω λίγο πιο ψηλά. Love it! Σκουλαρίκια, έβαλα αυτά τα νασίλια με την πέρλα, τα συνδυάσα με αυτούς τους σταυρούς τους παλιού τόψο, μπαλούς, έκανα και την κοτσίδα μου. Δαχτυλίδια, εννοείται και αυτή η αλυσίδα, παμπάλαια, παμπάλαια, κανονικά ήταν τύπου έκανε εδώ ένα τριγωνάκι, κάτι ήταν ξέρεις λίγο πιο αυτό το sexy και το έβαζες πάνω από πάνω, αλλά τώρα έχει μπερδευτεί, έχει γίνει σκατά, δεν ξέρω πώς να το ξεμπλέξω. Αλλά το πέταξα απλά κάπως πάνω στο footer. Τελείως όπως να είναι ακατάνιστα και κάτι μου κάνει, κάπως μου αρέσει. Κάνει λίγο έτσι street κάτι, έβαλα και αρβίλες και νομίζω μου αρέσει. Ναι, θα το κρατήσουμε. Έτσι τέτοιο και νομίζω ότι ταιριάζει πολύ και αυτό το jacket με τα χρώματα. Μπανάνα, νιώθω μια χαρά. Λοιπόν, θα πάω στο Μπαχανέζο που είναι ένα μαγαζί, είναι πολύ zoom, ναι. Αχ, τι ωραία που είναι στολισμένα εδώ. Τι ωραία σου. Ναι, που είναι έτσι ένα chill μαγαζί και έχει πολύ ωραίο φαΐ και σε καλές τιμές και χαίρομαι που κάτσανε εκεί γιατί τώρα πεινάω κάπως και δεν θέλω και να πιω, οπότε είναι ιδανική συνθήκη. Είπατε τα σαλάτα θα μπορούσε να είναι ωραίο content και ωραίο πλάνο αλλά έχει διαλυθεί, πάρτε αυτό που έχω να το φάει. Δεν έχω ξαναφάει τη γανιά εδώ, έχω φάει, τι έχω φάει. Καλά, παίρνω συνέχεια το κοντόπουλο με την μελιτζάνα και τις φακές. Πολύ ωραίο. Νίσταξα! Αυτό ήταν το vlog για σήμερα. Νομίζω θα ξεβαφτώ αυτό και θα ξεραθώ είναι κομμάτια. Και τα λέμε. Merry Christmas.